Είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης. Είναι η Μαρία Κοζάκου. Και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες για τον πρώτο ημιτελικό σε μια μετάδοση παράλληλα για την τηλεόραση και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πώς φτάσαμε όμως στην πόλη με την υψηλότερη ποιότητα ζωής και για το 2015 σε παγκόσμια κλίμακα, την πόλη που προσελκύει 12 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, την πόλη της μουσικής, λόγω της τεράστιας παράδοσης, αλλά και την πόλη των ονείρων. Ποιος μας έφερε ως εδώ? Ή μάλλον ποια, η Κοντσίτα Βούστ και το δικό της όνειρο. Η Κοντσίτα που κέρδισε πέρυσι στην Κοπενχάγη. Και ναι, ξαναφέρνει το διαγωνισμό εδώ στην πανέμορφη Βιέννη μετά από 48 χρόνια. Ύστερα από τη μία και μοναδική νίκη το 1966 με τον Ούντο Γιούργενς. Εδώ θυμόμαστε τι συνέβη πέρσι στην Κοπενχάγη. Ο Ούντο Γιούργενς είναι ο άνθρωπος που έζησε τη νίκη, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, καθώς έφυγε από τη ζωή μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Και η γέφυρα άνοιξε από την Κοπενχάγη στη Βιέννη. Ένας μουσικοί από τα μουσικά σύνολα της ραδιοφωνίας του ΟΡΦ θα συνοδεύσουν την Κοντσίτα Βούρστ στο τραγούδι που νίκησε πέρυσι. Rise like a phoenix. Breaking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you were won. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Go about your business. Act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light I fly. Welcome to the Eurovision Song Contest 2015, live from Vienna, Austria! Και η Κοντσίτα Βούρστ μας καλωσόρισε στην απευθείας μετάδοσή μας από τη Βιέννη στην Αυστρία. Μας καλωσόρισε εδώ, στην Wiener Stadthalle, τον μεγαλύτερο χώρο εκδηλώσεων στην Αυστρία και έναν από τους 10 μεγαλύτερους, συγγνώμη, στην Ευρώπη, αποτελούμενος από 6 διαφορετικά κτίρια που ενώνονται το ένα με το άλλο.
Και ενώ θα σας πούμε μερικά στοιχεία και για το χώρο αλλά και για το λογότυπο, θα δείτε τις χώρες, εδώ είναι η Αρμενία, να περνούν τη μαγική γέφυρα Magic Bridge που ενώνει το Green Room, το οποίο βρίσκεται και φέτος εντός του χώρου με τη σκηνή. Σε λίγο θα δούμε και την Ελλάδα. Περισσότερες από 10.000 εκδηλώσεις έχει φιλοξενήσει ο χώρος που βλέπετε. Και θα δείτε αμέσως τώρα, αμέσως μετά τη Φιλανδία, και την Μαρία Έλενα Κυριάκου. Νάτιν. Μαζί με τον Ευθύπουλο Θεοχάρους και όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Εκτοδιαγωνίζεται το τραγούδι μας. Σήμερα απλώνουμε γέφυρες, ανοίγουμε γέφυρες, building bridges. Στη σκηνή υπάρχει ένα τεράστιο μάτι που σχηματίζεται με τη βοήθεια 1.288 φωτιζόμενων και κινούμενων στυλών. Οι αυστριακοί διοργανωτές θέλουν να πετύχουν μέσα από το απόψινό σοου αλλά και τα άλλα δύο που θα ακολουθήσουν την Πέμπτη και το Σάββατο, αυτό που προσπαθούν οι λαοί μέσα από τις πολιτικές τους, να γεφυρώσουν τις διαφορές. Να δούμε αυτά που μας κάνουν να ερχόμαστε πιο κοντά και όχι εκείνα που μας κάνουν διαφορετικούς, πιο απομακρυσμένους. Μάλλον, ναι. Τους βλέπετε όλους χαρούμενους να διασχίζουν την μαγική γέφυρα από το Green Room στη σκηνή. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι έχουν φοβερή αγωνία. Κυρίες και κύριοι, είναι ο πιο δύσκολος και πιο αμφίροπος ημιτελικός που έχει διεξαχθεί ποτέ. Έτσι συζητιέται εδώ στη Βιέννη. 16 συμμετοχές, 10 χώρες θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και εμείς ευχόμαστε ένα από αυτά τα 10 εισιτήρια να πάει στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε τη Ρωσία που περνάει και αυτή τη μαγική γέφυρα. Για μία ακόμη χρονιά το Green Room βρίσκεται μέσα στον χώρο, παρέα με τους θεατές. Ο χώρος έχει συνήθως χωρητικότητα 16.000 ανθρώπων. Σήμερα, την Πέμπτη και το Σάββατο, ειδικά για τις ανάγκες του σοου, θα έχει 10.000 χωρητικότητα. Έχουν φιλοξενηθεί εδώ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα χόκεϊ, πατινάς, μέχρι και κολύμβησης, να φανταστείτε. Κέρλινγκ. Κέρλινγκ όχι. Να το καταγγείλουμε. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν περάσει στη σκηνή και είναι η στιγμή, νομίζω, να πάρει και πάλι το λόγο η Κονσίτα Βούρστ. Η οποία Κονσίτα Βούρστ θα είναι η βασίλισσα του Green Room για φέτος. Και τις τρεις βραδιές, τους δύο ημιτελικούς αλλά και στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου θα είναι στο Green Room, θα συνομιλεί με τους καλλιτέχνες. Στις πρόβες ήταν εξαιρετική. You threw me down, but I'm gonna fly like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were born. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. Η Κονσίτα καλωσόρισε τους καλλιτέχνες στη σκηνή, καλωσόρισε εμάς και εσάς, τους τηλεθεατές. Και τώρα καλωσορίζει τις τρεις παρουσιάστριες. Την Μίριαμ, την Αλίς και την Αραπέλα. Για πρώτη φορά τρεις κυρίες. Η Μίριαμ είναι η ξανθιά που βρίσκεται στην μέση. Είναι μία από τις δημοφιλέστερες και πολύπειρες παρουσιάστριες της αυστριακής τηλεόρασης. Good evening Europe και από τις τρεις μαζί.